Καλά. Έχετε υπάρξει και καλύτερα. Ναι. Ναι. Αλλά θα είμαι επίσης σύντομα πολύ καλύτερα. Έτσι πιστεύετε. Ναι. Λοιπόν, πώς σχολιάζετε αρχικά την παρέτηση Τσίπρα και τι περιμένουμε την επόμενη μέρα? Εντάξει, την απόφαση του Προέδρου. Γενναία απόφαση, πραγματικά. Σεβαστή από όλους μας. Και θα είναι μαζί μας. Το λέω αυτό κυρίως για τους συντρόφους και τις συντρόφους που απογοητεύονται. Η αριστερά δεν τελειώνει. Έχουμε μέλλον. Άρα αυτό που μας μένει είναι να προχωρήσουμε, ναι, με σύνθεση απόψεων, mm-hmm, και ενότητα προφανώς, με αναλυτικό διάλογο, διαδικασίες δηλαδή κομματικές, γιατί πραγματικά χρειάζεται μια εντελεχής ανάλυση του τι ακριβώς. Είπατε η αριστερά δεν τελειώνει. Η αριστερά δεν τελειώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μήπως τελειώνει λόγω της μη ύπαρξης Τσίπρα? Κοιτάξτε, έχουμε πολύ μακριά διαδρομή. Εννοείται ότι ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια υπό την ηγεσία του Αλέξου Τσίπρα ήταν μεγαλειώδη πραγματικά σε αυτά που πετύχαμε, σε αυτά που αντιμετωπίσαμε. Υπήρχαν και πολλές δυσκολίες. Το 2009 ο ΣΥΡΙΖΑ φαινόταν ότι μπορεί να μην κατέβει και στις εκλογές. Δεν ξέρω αν τα έχετε παρακολουθήσει αυτά. Και όμως, πραγματικά όμως με τη συμβολή κυρίως του Αλέξου Τσίπρα καταφέραμε και προχωρήσαμε. Πιστεύω, ναι, γιατί τώρα όσο ποτέ θα έλεγα μας έχει ανάγκη και η κοινωνία. Το κόμμα είναι εργαλείο. Το κόμμα είναι εργαλείο για να πετύχεις το όραμά σου και το στόχο σου. Mm-hmm. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτό το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην συνασπισμός, με πολλές δυσκολίες, είτε σκηνικές και σωκοματικές δυσκολίες και αλλαγές προέδρων. Εννοείται βέβαια ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ιστορική μορφή. Ναι. Πραγματικά ξεχωρίζει, mm-hmm, και θα το αποδοθεί από την ιστορία όλο αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, όχι. Δεν το περιμένατε. Επιθυμούσατε να συνεχίσει ο κύριος Τσίπρας? Επιθυμούσαμε να συνεχίσει γιατί εξασφάλιζε την ενότητα και την συνέχεια. Ωστόσο, όπως είπε, είναι σε αυτή η απόφαση. Έχει ευθύνη για τις δύο ήττες? Η ευθύνη υπάρχει σε όλους μας. Mm-hmm. Όλοι έχουμε μια ευθύνη. Και έχει να κάνει κυρίως με το πώς επικοινωνήσαμε αφενός το πρόγραμμά μας. Και εδώ θα επιμείνω εγώ λίγο, γιατί το έχω ξαναπεί. Εμείς κάναμε προγραμματικό συνέδριο. Δεν ήταν ένα πρόγραμμα γραμμένο στο πόδι. Βεβαίως είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια υπεροπλία, mm-hmm, της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Και αυτό τώρα πια νομίζω ότι πρέπει να το αποδεχτείτε κι εσείς σιγά-σιγά. Τι να υπήρχε μια υπεροπλία από τα μέσα, η οποία δεν ήταν μόνο την περίοδο των εκλογών. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ήδη από το 2019, ήδη από την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα διαφωνήσω, κυρία Πέρκα. Θα διαφωνήσετε, το ξέρω, αλλά κρατήστε το αυτό. Υπήρξαν πάρα πολλές εκπομπές, πάρα πολλά κανάλια, πάρα πολλές πάρα πολλά ραδιόφωνα και θα μπορούσατε να κάνετε περισσότερο προγραμματική συζήτηση. Δεν θα μπορούσαμε, αφού προσπαθώ να πω. Γιατί όταν αρχίζαμε να λέμε το πρόγραμμά μας και το 2015, όταν πηγαίνουμε στις εκλογές, το θυμάμαι γιατί έβγαινα και τότε στα μέσα, ήταν και πού θα βρείτε τα λεφτά. Αυτή τη φορά ήταν και δεν έχει το κοστολογημένο πρόγραμμα. Μα έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα. Λέγαμε και τα νούμερα. Δεν είναι κοστολογημένο. Βγήκε ο κύριος Κέρτσος με ένα χαρτί, το οποίο ήταν fake. Μην τα επαναλάβω. Όχι, μπορούμε απλώς να επαναλάβουμε, να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, το πού θα βρείτε τα λεφτά ήταν πολύ σωστό ερώτημα. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν τα λεφτά. Δεν ρωτήσετε ποτέ τη Νέα Δημοκρατία που θα βρείτε τα λεφτά. Θα σας απαντήσω. Με συγχωρείτε. Αν γινόταν οι ίδιες ερωτήσεις και στην άλλη μεριά, δεν θα είχα πρόβλημα. Η εκπομπή εδώ έχει ρωτήσει αναλυτικά τους πάντες. Και παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τσίπρας, νομίζω μπορεί να ήμασταν και μόνη εκπομπή που ήρθε εδώ και κάναμε προγραμματική συζήτηση. Ναι. Μόνο. Αποκλειστικά. Μόνο. Δηλαδή, είχαμε διαβάσει το πρόγραμμα, καθίσαμε, βγάλαμε τα μάτια μας τρεις μέρες να διαβάσουμε το πρόγραμμα και η συζήτηση που κάναμε ήταν προγραμματική. Εντελώς. Ναι. Πλην της κορδαλιάς που είπαμε στο τέλος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το ερώτημα που θα βρείτε τα λεφτά ήταν σωστό. Τον κύριο Σκέρτσο τον είχαμε εδώ και τον ρωτήσαμε εξαντλητικά για το τι που θα έχει βάλει στο πρόγραμμα και στο μεσοπρόθεσμο. Και τον κύριο Σκυλακάκη και όλα τα ρωτήσαμε. Και τι απάντησε? Έχουν όμως ρωτηθεί, έχουν ρωτηθεί τα πάντα. Η διαφορά 20 μονάδες και 23 μονάδες δεν έρχεται από κάτι άλλο ήρθε. Πάντως, κοιτάξτε, όχι από αυτό. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Δεν το, μην το αφαιρείτε από την κουβέντα, να σας πω γιατί. Το κυριότερο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε εμείς και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας ήταν η αναξιοπιστία. Για κάποιο λόγο, από όλα τα μέσα, από όλο το περιβάλλον της Νέας Δημοκρατίας, παντού, ο ψεύτης αυτό, δεν αποδείχτηκε ποτέ ότι είναι έτσι. Εκεί λοιπόν δεν
αλήθεια είναι ότι κάναμε λάθος, έπρεπε να το πούμε πολύ καιρό, πιο δυνατά. Μπορεύτηκανε πολλά στελέχη σας με απίστευτη τοξικότητα εναντίον πολλών ανθρώπων η οποία, και προσωπικές επιθέσεις, η οποία δεν ήταν απαραίτητη. Και αυτό στήχησε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι αν κάνουμε. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Δεν χρειάζεται να κάνεις προσωπικές επιθέσεις. Όπως πάμε παρακάτω. Δηλώσεις, αλλά λέμε η επόμενη μέρα. Στην επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα αυτά τα λάθη θα διορθωθούν. Να το δούμε. Ο επόμενος αρχηγός πρέπει να είναι βουλευτής. Τώρα αυτό θα εξαρτάται από το ποιος θα είναι, ποιο πρόγραμμα, ποια πολιτική θα εκφράσει. Αυτά είναι τα βασικά. Όχι, την άποψή σας λέμε. Η άποψή μου είναι ότι μάλλον πρέπει να είναι στη Βουλή. Γιατί έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη τετραετία. Δεν είναι όπως ήταν ο κ. Ανδρουλάκης που ήταν 1,5 χρόνο εκτός ή άλλες περιπτώσεις. Ξεκινάει μια δύσκολη τετραετία με την ακροδεξιά με στη Βουλή, με την μεγάλη πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, με την κοινωνία με πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη ξεκινήσαμε διάφορα θέματα. Άρα δεν πρέπει και εντός της Βουλής να δίνεται αυτή η μάχη. Για να δούμε, θα τα λέμε τώρα αυτές τις μέρες, έτσι κι αλλιώς. Θα τα λέμε, ελπίζω. Πάντα τα λέμε εμείς. Ναι, η διαδικασία ελπίζω. Πρέπει να γίνει μέσα στον Ιούλιο. Η διαδικασία πρέπει να γίνει όσο πιο σύντομα, χωρίς να αδικηθεί. Δηλαδή το θέμα της πολιτικής, και αυτό είχα ξεκινήσει να λέω, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που ανέφερα και με διακόψε, είναι ότι δεν μπορεί να βάζεις ετικέτες στερεοτυπικές στον αντίπαλό σου, εννοούσα αυτό που υποστήκαμε εμείς, και να πηγαίνεις και να εξηγείς για πολλή ώρα ότι δεν είμαι έτσι, είμαστε σοβαρά στελέχη, έχουμε κάνει και δουλειά, έχουμε και προγραμματικό πρόγραμμα. Αυτό που κάνατε πρόγραμμα. Και εσείς κάποιοι στο Μητσοτάκη, για να τα λέμε όλα. Όχι εσείς. Να είστε καλά. Εσάς σας εξαιρούμε από αυτό. Λοιπόν, γεια σας, κυρία Πέρκα. Κυρία Πέρκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,